Άνθρωποι που διακινδυνεύουν καθημερινά ακόμα και τη ζωή τους είναι όμως κοινωνικά αόρατοι. Ο Αντώνης Στεφάνο από το 16 του πήρε δίπλωμα για μηχανάκι 50 κυβικών και είναι διανομέας εδώ και 10 χρόνια πια. Κάθε νύχτα έρχεται αντιμέτωπος με μεθυσμένους επικίνδυνους οδηγούς. Κυριαρχεί το ποτό, το αλκοόλ. Έχουμε πρόβλημα στο δρόμο με απερίσκεπτους οδηγούς, με ανθρώπους που συνήθως, γιατί κυρίως το delivery είναι βράδυ, κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι είναι μεθυσμένοι και οδηγούν. Ο Γιώργος Τσιάγας μίλησε και για τις παγίδες στους δρόμους ναρκοπαίδεια από έργα ημιτελή και παρεμβάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ σωστά. Αντιμετωπίζουμε ένα μικρό θέμα με αυτά τα έργα και με τις λακκούβες, με το οδόστρωμα. Παρόλο που βρέχει, ο πελάτης θέλει την παραγγελία γρήγορα, δεν τον απασχολεί εάν γλιστράει ο δρόμος ή αν εγώ χτυπήσω. Ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων βγαίνουν στο δρόμο με το μηχανάκι χωρίς να συμμερίζονται οι πελάτες ότι λόγω βροχής οι δρόμοι είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Ένα ανειδίκευτο επάγγελμα με πολύ μεγαλύτερο όμως κίνδυνο από ό,τι έτερα αντίστοιχα επαγγέλματα. Εμείς σε αυτό το επάγγελμα το ανειδίκευτο έχουμε περισσότερο κίνδυνο ζωής. Δηλαδή θα μπορούσε να μην υπάρχει τόση πίεση. Γιατί ένας σερβιτόρος, ας πούμε, το πολύ πολύ να πέσει κάτω, να χτυπήσει, να κόψει το δάχτυλό του με κάποιο μαχαίρι, εγώ μπορεί να σκοτωθώ. Τα μηχανάκια σπάνε, τα αφεντικά πολλές φορές αδιαφορούν και η κοινωνία απλά εντείνει την αδιαφορία και την εύκολη κριτική από την άνεση του καναπέ του σπιτιού. Η καθυστέρηση της παραγγελίας ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Και το θέμα είναι με τα μηχανάκια, ότι καταστρέφονται και τα οχήματα που οδηγάμε. Μεταξύ άλλων, από πλευράς κράτους, σύντομα θα είναι υποχρεωτική η συντήρηση δικύκλων από τον εργοδότη και η εισαγωγή στο σύστημα Εργάνη των αριθμών κυκλοφορίας των δικύκλων για να ενταθούν οι έλεγχοι, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. Αυτό που ζητούν οι διανομείς είναι και λίγη ανθρωπιά, ευγένεια και κατανόηση. Θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο ευγενικοί, να έχουν μια κάποια ανθρωπιά, ας πούμε. Αυτό.